η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρία Γεννηματά. Καλημέρα κύριε Τσίμα. Να γυρίσω λίγο στο βράδυ της Κυριακής. Όντως η ομιλία σας ήταν ένα κλικ πιο πάνω από ό,τι έχουμε συνηθίσει και νομίζω ότι κάποια στιγμή σας είπε και ο Πρωθυπουργός ότι σας βρήκε πιο σκληρή από ό,τι συνηθίζετε. Γιατί? Κρίνετε ότι είναι ο πολιτικός χρόνος να ανεβάσετε τους αντιπολιτευτικούς τόνους ή ήταν ειδικά το θέμα, δηλαδή το πτωχευτικό νομοσχέδιο που σας έκανε να είσαστε πιο έντονοι, πιο σκληροί στον αντιπολιτευτικό λόγο από ό,τι συνήθως? Γιατί αθροίζονται τα λάθη και τα προβλήματα και δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει να κάθεται στο βάθρο της αλαζονίας του αντί να σκύψει πάνω στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Μιλούσατε πριν, μου δώσετε το λόγο, για το τι γίνεται με την Τουρκία. Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σοβαρότατο ζήτημα με τον κύριο Ερντογάν και τις σχέσεις του με την Ευρώπη και με την Ελλάδα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα με τον κορονοϊό που φαίνεται ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο της κυβέρνησης και βεβαίως το πτωχευτικό και το συνολικότερο πρόβλημα της οικονομίας, μιας και ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ του φωνάζαμε από το Μάρτιο, επέλεξε να μην πάρει μέτρα για να στήριξει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, αλλά ήρθε τώρα με το δίθεν πτωχευτικό να τους δώσει τη χαριστική βολή. Με ένα νομοσχέδιο που είναι φανερό ότι έχει υπαγορευτεί από τις τράπεζες και τα φαντς, κύριε Τσίμα. Να τα πάρουμε ένα. Θα έρθω στο πτωχευτικό, αλλά να αρχίσω από αυτό που, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν είναι το πιο σοβαρό. Πάντως είναι αυτό βέβαια, που. Βέβαια, πριν τα πάρουμε ένα-ένα, δεν μπορώ να μην πω σε αυτό το σημείο ότι μέσα σε αυτό το κλίμα, με αυτές τις ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη σε όλα τα επίπεδα και της κυβέρνησής του, επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να κάνει μορφή σε βάρος ενός μεμονωμένου υπουργού. Σαν να λέει ότι όλα τα άλλα μια χαρά πάνε. Σαν να λέει ότι έχει την εμπιστοσύνη του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, τον έβγαλε από το κάδρο των ευθυνών τον Πρωθυπουργό, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο καλύτερος πολιτικός χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη. Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον εφεύρει ο κύριος Μητσοτάκη. Παρακολουθώντας τη συζήτηση, πάντως, πρόσεξα ότι ο κύριος Τσίπρας ίσως για πρώτη φορά ή πάντως για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, κατά κάποιο τρόπο σας φλέρταρε. Ιδιαίτερα πρόσεξα μια αποστροφή που είπε ότι είσαστε και οι δύο, ανήκετε και οι δύο σε έναν ευρύτερο χώρο, κοινό χώρο πολιτικό, τον οποίο εκείνος δεν θέλει να μονοπολίσει. Κατά κάποιο τρόπο συγκατοικείτε. Καλά, τώρα εγώ δεν δίνω σημασία σε όλα αυτά. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι από πού ξεκίνησε η συζήτηση και γιατί αναγκάστηκε να το πει αυτό. Η συζήτηση ξεκίνησε από το 38-69, το νόμο του Πασόκ που έδωσε τη μοναδική προστασία στην πρώτη κατοικία σε όλα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Ένα νόμο που δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα νόμο που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και άνοιξε το δρόμο στους πληστηριασμούς. Βέβαια σήμερα έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και όπως σας είπα πριν δίνει τη χαριστική βολή, στην καλύτερη των περιπτώσεων μετατρέπει τους ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές για 12 χρόνια και μετά βέβαια θα το χάσουν το σπίτι τους. Επειδή λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ήρθε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όταν του είπα ότι ο 38-69 είναι ένας νόμος του Πασόκ που αυτός δεν τον ψήφισε, αναγκάστηκε να κάνει αυτή την τοποθέτηση. Είναι δε πολύ χαρακτηριστικό, κύριε Τσίμα, ότι τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Μητσοτάκης απέφυγαν σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης να πούν ότι επρόκειτο για νόμο Πασόκ. Φοβούνται τόσο πολύ να πούν, να θυμίσουν ότι μόνο το Πασόκ στήριξε τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη και προστάτευσε την πρώτη κατοικία στα χρόνια της κρίσης. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο μεθοδευμένη και από τους δύο ήταν η επίθεση σε βάρος του Πασόκ και της Δημοκρατικής Παράταξης όλα αυτά τα χρόνια. Κρατάω το θέμα, τα θέματα τα λεγόμενα εθνικά, δηλαδή το πρόβλημα της Τουρκίας, να το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια, γιατί πήγαμε τώρα στη συζήτηση γι' αυτό. Όταν ψηφίστηκε εκείνος ο νόμος που προστάτευε την πρώτη κατοικία με κάποιους όρους, άλλαξε πάρα πολλές φορές, άλλαξαν οι όροι, αλλά η ουσία παρέμεινε ότι πρέπει η πρώτη κατοικία των ανθρώπων που είναι σε ανάγκη να προστατεύεται. Αυτό δεν νομοθετήθηκε ποτέ με την ιδέα ότι θα ήταν ένα μόνιμο μέτρο. Ένα έκτακτο μέτρο για μια έκτακτη κατάσταση ήτανε. Απλώς αυτή η έκτακτη κατάσταση κράτησε πάρα πολύ, γιατί η κρίση κράτησε ανετίως πάρα πολύ και γιατί πάνω που βγαίναμε από αυτήν τώρα μπαίνουμε σε μια καινούργια και υπάρχει πάλι μια ανάγκη, πώς να πω, προστασίας ανθρώπων που κινδυνεύουν. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί σε αυτή την πορεία και αν μου επιτρέψετε θέλω να σας θυμίσω ότι ενώ με το 38-69 χρειαζόταν δικαστική απόφαση που έκρινε αν πράγματι αυτός που προσέφευγε είχε αδυναμία να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, στην πορεία
με τροποποίηση που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, δεν χρειαζόταν πια δικαστική απόφαση. Έτσι ξεχαρβαλώθηκε το σύστημα, ξεχύλωσε αυτό το σύστημα και μπήκανε μέσα στην προστασία και κακοπληρωτές και κάποια στιγμή άρχισαν όλοι να φωνάζουν ότι αυτός ο νόμος προστατεύει τελικά και όσους δεν έχουν αδυναμία αλλά είναι κατά σύστημα κακοπληρωτές. Και φτάσαμε. Αλήθεια δεν ήταν αυτό. Δηλαδή δεν υπήρξε αυτή. Ο κύριος Χατζηδάκης το έκανε αυτό, αλλά κανένας δεν το λέει στο δημόσιο διάλογο. Προσπαθούν να πούν ότι ο αρχικός νόμος Πασόκ δημιούργησε τα προβλήματα, ενώ δεν είναι έτσι. Στη συνέχεια λοιπόν. Ναι, αλλά υπήρξε και ένα πρόβλημα, με συγχωρείτε. Υπήρξε και ένα πρόβλημα συνέπεια του αρχικού νόμου, ότι η δικαστική απόφαση, όταν η υπόθεση προσδιορίζεται για το 2031, 2032, 2033. Προφανώς έπρεπε να υπάρξει επιτάχυνση και προφανώς υπήρξαν περιθώρια να διορθωθούν όλα αυτά και χρειαζόταν να συζητήσουμε πώς θα διορθωθούν. Τι έγινε όμως στην πορεία, να πούμε τους βασικούς σταθμούς. Ήρθε στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξε μία πλατφόρμα η οποία απέτυχε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν από τις 100.000 υποθέσεις που εκκρεμούσαν, κατάφερε να διευθετήσει γύρω στις 3.500-4.000. Αυτό σημαίνει ότι δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ αυτόν που απέτυχε, τον ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Έρχεται λοιπόν σήμερα με το υποτιθέμενο πτωχευτικό ο κύριος Μητσοτάκης, όχι ο κύριος Ταϊκούρας, ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί σε αυτή την κυβέρνηση το Μαξίμου αποφασίζει, όχι οι υπουργοί. Και έρχεται και τι λέει, έρχεται και λέει ότι έχουν δικαίωμα να μπουν σε ρύθμιση όσοι έχουν μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 900 ευρώ. Ποια είναι η ρύθμιση για όσους συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους όρους? Ότι έχουν τη δυνατότητα από ιδιοκτήτες να γίνουν ενοικιαστές του σπιτιού τους για 12 χρόνια. Σωστά. Τα 12 χρόνια, κύριε Τσίμα, η ιδιωτική εταιρεία, και όχι η δημόσια, είπε ψέματα ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός αν έκανε λάθος στη Βουλή. Η ιδιωτική εταιρεία που θα έχει πάρει αυτό το σπίτι για ένα κομμάτι ψωμί, δεν υπολογίζει ούτε τα χρήματα που έχει πληρώσει αυτός ο άνθρωπος όλα τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τα ενοίκια που δίνει επί 12 χρόνια και ζητά την εμπορική αξία του ακινήτου για να το αγοράσει ο ιδιοκτήτης που έγινε ενοικιαστής για να ξαναγίνει ιδιοκτήτης. Όπως καταλαβαίνετε, αν υπάρχει δυνατότητα να πληρώσει ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία αυτή θα έχει ένα τεράστιο κέρδος, άρα εδώ γίνονται big business. Αν δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει την εμπορική αξία, θα χάνει το ακινητό του. Έρχομαι στο δεύτερο πρόβλημα. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα ζευγάρι ξενοδοχο υπαλλήλων που ζει με 534 ευρώ επίδομα φτώχειας έκαστος. Και οι δυο μαζί ξεπερνούν τα 900 ευρώ που είναι το όριο που έχει θέσει η κυβέρνηση. Άρα δεν έχουν το δικαίωμα να μπουν στη ρύθμιση και να σώσουν το σπίτι τους. Άρα χάνουν το σπίτι τους. Ένας εργαζόμενος με 200 ευρώ, που είναι το 12% των εργαζομένων και που σήμερα με το μισή δουλειά μισός μισθός, το δόγμα το 12% λέτε. Το 12% των εργαζομένων παίρνει 200 ευρώ μηνιαίο εισόδημα. Συμπεριλαμβάνεται στα όρια βεβαίως των 900 ευρώ το μήνα. Όμως πώς θα μπορέσει να δώσει το ποσοστό μπροστά που ζητάει ο νόμος του δανείου για να μπορέσει να μπει στη ρύθμιση? Είναι προφανές ότι δεν θα έχει τα χρήματα για να τα δώσει και άρα δεν θα μπορέσει τελικά να μπει στη ρύθμιση. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν την αλήθεια αυτού που λέμε, ότι στην πραγματικότητα αυτός ο νόμος αφορά πάρα πολύ λίγους, δεν προστατεύει τελικά τους πιο αδύναμους, αυτούς που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν, που θα χάσουν το σπίτι τους, την πρώτη τους κατοικία. Να συμφωνήσουμε, βέβαια, ακούω την κριτική σας, την έχω παρακολουθήσει κιόλας, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα είναι το να λυθεί μια αδυναμία του νομικού μας συστήματος, να δίδεται η δυνατότητα και σε έναν ιδιώτη, σε έναν οικοκυριό, να πτωχεύει και να ξαναρχίζει από την αρχή, όπως μπορεί να το κάνει μια επιχείρηση, χωρίς να φέρονται αυτά τα βάρη από γενιά σε γενιά, το οποίο επί της αρχής δεν φαντάζομαι να διαφωνείτε κι εσείς. Και ένα δεύτερο θέμα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, που είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Διότι η προστασία της πρώτης κατοικίας, ναι,
Όχι, δεν διαφωνούμε, κύριε Τσίμα, αλλά εμείς είχαμε ζητήσει να λειτουργήσει διακομματική επιτροπή στη Βουλή με μοναδικό θέμα αυτό. Να φωνάξουμε όλους τους ειδικούς, γιατί είναι σύνθετο το πρόβλημα, να τους ακούσουμε και να καταλήξουμε σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση από κοινού τα πολιτικά κόμματα, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα της εποχής μας και γιατί λόγω του κορονοϊού αυτό το πρόβλημα που μας έρχεται κληρονομιά από τα 10 χρόνια της κρίσης τώρα διωγγώνεται. Το δέχτηκαν όλα τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινήσαμε κοινωνικό διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το κίνημα αλλαγής πήρε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και δυστυχώς η κυβέρνηση ήρθε και έφερε και νομοθέτησε αυτές τις ρυθμίσεις που σας περιέγραψα που τις θεωρώ... Εσείς τι θα λέγατε, δηλαδή, αν σας ζητούσα μια πολύ απλή περιγραφή μιας εναλλακτικής λύσης απέναντι σε αυτό, τι θα λέγατε? Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να ανέβουν τα όρια. Να μπορούν να συμπεριλάβουν τα όρια τη μεσαία τάξη. Που αυτή τη στιγμή τα ισοδηματικά όρια. Τα ισοδηματικά όρια. Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ πρόχειρο να σας πω αυτή τη στιγμή μια λύση που ούτως ή άλλως ζητούσαμε ευρύτατο διάλογο για να φτάσουμε να έχουμε μια υπεύθυνη πρόταση. Μάλιστα. Το πρώτο όμως πράγμα είναι τα ισοδηματικά όρια. Μάλιστα. Τώρα, να έρθω στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, το ελληνοτουρκικό, αλλά επειδή είναι το όριο του χρόνου για να κάνουμε το διάλειμμα για τις ειδήσεις και τις διαφημίσεις, έχετε τη δυνατότητα για λίγα λεπτά να σας ξανακαλέσω μετά τις και μισή? Ναι, βεβαίως έχω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα σας περιμένω. Κυρία Γεννηματά, σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε την κουβέντα. Πέστε μου κάτι. Τι καταλογίζετε στην κυβέρνηση? Μάλλον να αρχίσω πριν πάμε στα δικά μας, το πώς αντιδρούμε εμείς, να πάρουμε τον ίδιο τον Ερντογάν και την Τουρκία του. Πώς εκτιμάτε εσείς αυτό που συμβαίνει, το οποίο είναι αλήθεια ότι δεν έχει προηγούμενο? Έχουμε ζήσει κρίσεις με την Τουρκία, αλλά ποτέ ένα τέτοιο πράγμα, μια τόσο παρατεταμένη κρίση που επί μήνες ολόκληρους δεν λέει να κατασυγάσει. Πράγματι είναι έτσι όπως τα λέτε, κύριε Τσίμα, και συμφωνώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την ίδια την Τουρκία, γιατί εδώ και πάρα πολλούς μήνες επιμένω στο δημόσιο διάλογο ότι πρέπει να συζητήσουμε τη δική μας στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης απέναντι στη νέα στρατηγική της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει εγκαταλείψει την ευρωπαϊκή της προοπτική, το δρόμο της σύγκλησης με την Ευρώπη, και είναι φανερό ότι έχει χαράξει μια νέα οθωμανική στρατηγική αναθεώρησης των συνθήκων, επιχειρεί να παρουσιαστεί ως μια περιφερειακή ισχυρή δύναμη προστάτηδα δήθεν των μουσουλμάνων, που διαπραγματεύεται και με την Ευρώπη και με την Αμερική και με τη Ρωσία και με όλους τους διεθνείς οργανισμούς με τους δικούς της όρους. Ανοίγει ταυτοχρόνως πάρα πολλά μέτωπα και διεκδικεί το περισσότερο δυνατό για τη χώρα της. Απέναντι σε αυτή τη νέα στρατηγική της Τουρκίας ήταν αναγκαίο εδώ και καιρό να αντιδράσουμε, να το αντιληφθούμε καταρχήν, να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει, να δούμε ποια είναι η δική μας στρατηγική απέναντι σε αυτή τη νέα στάση της Τουρκίας και βεβαίως να πρωτοστατήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να γίνει αυτό πολύ γρήγορα κατανοητό και αντιληπτό και να αποκτήσει πολύ γρήγορα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα στρατηγική απέναντι σε αυτή την πολιτική της Τουρκίας. Δυστυχώς, με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη που αρνείται συστηματικά εδώ και ένα χρόνο να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα σε ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, αυτό δεν έγινε. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέχισε να αντιμετωπίζει την Τουρκία πάνω σε μια πεπατημένη των προηγούμενων ετών, έδειχνε να μην έχει αντιληφθεί την τεράστια αυτή αλλαγή που έχει να κάνει με το πόσο επίμονη είναι σήμερα και με όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε, περιορίστηκε να ζητάει μόνο μια σκληρή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να θέτει το συνολικό πρόβλημα στη συζήτηση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κατάφερε να την πάρει την απόφαση αυτή. Ανέχθηκε το διπλό παιχνίδι της Γερμανίας που πατάει σε δύο βάρκες. Από τη μία μεριά είναι... Δίκιο έχετε, αλλά αναρωτιέμαι τι μπορούσε να κάνει μια ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή τι τρόπο θα έχει η Ελλάδα να επιβάλλει στη Γερμανία διαφορετική πολιτική από αυτή που η Γερμανία κρίνει συμφέρουσα για την ίδια? Δεν είναι εύκολο να επιβάλλει κανείς στη Γερμανία μια άλλη πολιτική. Είναι όμως σημαντικό να αποφασίσει η Ελλάδα να καταλήξει πώς αντιμετωπίζει την Τουρκία και να χτίσει τις συμμαχίες της, να δυναμώσει τις συμμαχίες της
Ένωσης και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από αυτήν, να ακούγεται ο λόγος της και να μην παριστάνει πάντα το καλό παιδί που τρέχει πίσω από τη Γερμανία, που βάζει ως πρώτο στόχο αυτή τη στιγμή τις οικονομικές της σχέσεις με την Τουρκία και αν θέλετε χτυπάει την καρδιά της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή. Διότι βλέπουμε ότι ο κύριος Ερντογάν επιτίθεται όχι απλώς εναντίον του κυρίου Μακρόν, αλλά καλλιεργεί τη μυσαλλοδοξία. Ενισχύει το θρησκευτικό φανατισμό. Ναι. Και όλα αυτά η Ευρώπη, κύριε Τσίμα, τα έχει απαντήσει, τα έχει απορρίψει. Έχουμε επιλέξει έναν άλλο τρόπο ζωής. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός έχει κλείσει την πόρτα στη μυσαλλοδοξία και στο θρησκευτικό φανατισμό. Και σε καμιά περίπτωση, ως αντίδραση στη συμπεριφορά του Ερντογάν, δεν πρέπει να κάνουμε πίσω από αυτές τις αρχές και δεν πρέπει να προσβάλλουμε και να χτυπήσουμε το δικό μας τρόπο ζωής, τη δική μας τάση ζωής απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Σωστά. Γι' αυτό στηρίζουμε όλοι μας, όχι μόνο τον πρόεδρο Μακρόν, αλλά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και γι' αυτό πρέπει να αφυπνιστεί γρήγορα η Ευρώπη και να προχωρήσει σε μια νέα σχέση με την Τουρκία. Τώρα, μια νέα σχέση που δεν θα έχει μόνο προνόμια για την Τουρκία, αλλά πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μονάχα αυτό θα προστατεύσει και την Ελλάδα απέναντι σε αυτή τη νέα στρατηγική του κυρίου Ερντογάν. Αρκεί να υπάρχει μια Τουρκία που ενδιαφέρεται για οποιαδήποτε είδους σχέση για την Ευρώπη και δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αλλά καταλαβαίνω, συμφωνώ σε κάτι που λέτε. Οικονομικά προβλήματα, κύριε Τσίμα, η Τουρκία, τα οποία δεν μπορεί να αγνοήσει. Άρα η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να ανοίξει τη συζήτηση σε ένα άλλο επίπεδο, αρκεί να το αποφασίσει επιτέλους. Και μάλιστα, η Ελλάδα πρέπει να πιέσει, να σταματήσει να κάνει το καλό παιδί που τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και να πρωταγωνιστήσει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης. Και αν θέλετε, η δική μας στάση της αντιπολίτευσης και η προσωπική μου στάση βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Και το έχω εξηγήσει πολλές φορές, ακόμα και στον ίδιο, ότι όταν βγαίνω και λέω ότι θα πρέπει διπλωματικά και επιχειρησιακά να μην επιτρέψουν στον Ερντογάν να περάσει μέσα από τα 12 ναυτικά μίλια, είναι ένα ισχυρό όπλο στα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη την ώρα που διαπραγματεύεται στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μάλιστα. Αλλά ούτε αυτό δεν αντιλαμβάνεται. Κατανοητό. Τώρα, αυτό κρατάω από αυτά που είπατε το πολύ σημαντικό, ότι η αλήθεια είναι ότι όλοι στην Ελλάδα, όλοι, για να το πω στον πρώτο πληθυντικό, αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η Τουρκία που έχουμε απέναντί μας, η στρατηγική της Τουρκίας, δεν είναι μια εξέλιξη μιας παλιότερης τάσης διεκδικήσεων ή γκρίζων ζωνών κτλ. Είναι κάτι εντελώς καινούριο που χρειάζεται μια καινούρια να το σκεφτούμε από την αρχή και να το αντιμετωπίσουμε από την αρχή. Ακριβώς δεδομένου ότι με τον τουρκικό λαό οι Έλληνες δεν είχαμε ποτέ τίποτα να χωρίσουμε, η επιλογή μας ήταν να ζούμε ειρηνικά με τους γείτονές μας, τους στηρίξαμε σε δύσκολες στιγμές, ζήσαμε πολλές δεκαετίες με την πολιτική που χάραξε το Πασόκ και η Δημοκρατική Παράταξη. Όμως τώρα όλοι πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχει μια τεράστια αλλαγή. Και αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε ειρηνικά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την αλλαγή. Γιατί αποσταθεροποιεί συνολικά την περιοχή μας. Έχετε κάποια ελπίδα ότι έχει έναν ορίζοντα τέλους αυτή η στρατηγική της έντασης, ή απλώς μετράμε χρόνο, ας πούμε, μέχρι να συμβεί το μοιραίο? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω και δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μονάχα στην ελπίδα. Αυτό που εγώ πιστεύω προσωπικά και το πιστεύω βαθιά είναι ότι η πολιτική της ανοχής και του κατευνασμού αποθρασύνει την Τουρκία, δεν τη σταματάει. Οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων για τις οποίες δήλωνε απόλυτα ικανοποιημένος ο κύριος Μητσοτάκης είναι αποδεδειγμένο πια ότι δεν τη σταμάτησαν, άρα χρειάζεται μια άλλη στάση από την Ευρώπη για να μπορέσει να βάλει ένα φρένο σε αυτές τις ορέξεις. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και από την Ευρώπη και από την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Τώρα, οι κινήσεις που κάνει η ελληνική πλευρά, που έκανε από τον Νοέμβριο και ύστερα, δηλαδή μετά το τουρκολιβικό σύμφωνο, ενώ οι προσπάθειες με την Ιταλία, με την Αίγυπτο και τώρα με την Αλβανία, προφανώς σας βρίσκουν σύμφωνοι. Προφανώς συμφωνείτε ότι είναι ένα μέρος της αντίδρασης αυτό, η διπλωματική. Δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε Τσίμα. Μάλιστα, εμείς ψηφίσαμε στη Βουλή αυτές τις συμφωνίες. Σωστά. Παρόλο που είπαμε ότι εμείς δεν συμφωνούσαμε με τη μερική οριοθέτηση, αλλά εκ των πραγμάτων διεμβόλιζε το παράνομο τουρκο-λιβικό σύμφωνο και επομένως δεν ήταν δυνατόν να μην το ψηφίσουμε. Είμαστε μια πολύ υπεύθυνη αντιπολίτευση και νομίζω ότι αυτό φαίνεται σε κάθε μας βήμα. Όμως σας θυμίζω ότι ενώ είχε γίνει το παράνομο τουρκολιβικό, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πέρσι μείωσε τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό. Και ακριβώς γι' αυτό εμείς τότε, ίσως να ήταν και η πρώτη φορά που συνέβη αυτό, καταψηφίσαμε
στον προϋπολογισμό τις αμυντικές δαπάνες, γιατί τους είπαμε ότι είναι αδιανόητο αυτό που κάνετε. Υποτιμάτε τις εξελίξεις και την επιθετικότητα και την προκλητικότητα της Τουρκίας. Δεν είναι δυνατόν να μειώνετε τις αμυντικές δαπάνες. Και δυστυχώς από τις εξελίξεις βλέπετε ότι δικαιωνόμαστε. Είναι φανερό λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης υποτίμησε την κατάσταση εδώ και ένα χρόνο. Και τώρα τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Προφανώς πάντως δεν ξέρω αν αυτό που προτείνετε εσείς, δηλαδή μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, θα ήταν μια λύση, αλλά ότι σίγουρα χρειάζεται μια συζήτηση σοβαρή χρειάζεται. Βάλτε μια άνω τελεία, γιατί θέλω να τονίσω ότι το πρότεινα. Το έλεγα σχεδόν επί ένα χρόνο. Σχεδόν κάθε μήνα επανερχόμουν, δεν κουράστηκα να το επαναλαμβάνω με τον κίνδυνο ακόμα να καταντήσουμε και γραφική, αλλά από ένα σημείο και μετά πια είναι φανερό ότι ο Πρωθυπουργός από την ώρα που το αρνήθηκε τόσο σκληρά επί ένα χρόνο, αναλαμβάνει ο ίδιος τις ευθύνες για όλα όσα συμβαίνουν. Και προφανώς το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών δεν γίνεται εκ των υστέρων για να επικυρώσει τις επιλογές μιας κυβέρνησης. Είχε νόημα να γίνει για να χαράξει μια στρατηγική. Έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη χωρίς να του έχει δώσει κανείς λευκή επιταγή για να χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο τα εθνικά μας ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ειρήνη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια.